Κυρίες και κυριά σας, εκτός από τον πραγματικό πόλεμο, εκτός από τον οικονομικό πόλεμο, υπάρχει και ο πολιτιστικός πόλεμος. Είναι ο πόλεμος που διεξάγει η Ελλάδα για να αποκτήσει πάλι τα μάρμαρα του Παρθενώνα. Και θα σας διαβάσω τι έδωσε σήμερα ο διάσημος Βρετανός ηθοποιός, συγγραφέας και γνωστός φιλέλληνας, ο Στίβεν Φράι. Λέει λοιπόν, τα είπε σε ομιλία του σε φεστιβάλ λογοτεχνίας. Το να παίρνεις τα γλυπτά του Παρθενώνα από την κατεχόμενη Ελλάδα είναι σαν να έπαιρναν οι Αμερικανοί τον πύργο του Άιφελ από το Παρίσι όταν ήταν υπογερμανική κατοχή. Και καταλήγει, προσέξτε πόσο ωραία καταλήγει. Η επιστροφή τους από το Βρετανικό Μουσείο στην Ακρόπολη θα ήταν μια πράξη αριστοκρατική. Για το μεγάλο αυτό θέμα θα μιλήσουμε σήμερα με την πλέον αρμόδια. Είναι η κυρία Μαρία Τζέμα Οικονομοπούλου, η οποία είναι πρόεδρος του Σωματείου Διπλωματούχων Ξεναγών, απόφοιτη του Ανοιχτού Πανεπιστημίου σε θέματα ελληνικού πολιτισμού. Καλώς ήρθατε. Καλώς σας βρήκα και ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση. Είναι χαρά μου να είμαι κοντά σας. Καταρχάς, το Τζέμα από πού βγαίνει το όνομα? Είναι έχετε δύο ονόματα, Μαρία Τζέμα. Είναι δύο ονόματα, είναι Αγγελική Μαρία. Και το Αγγελική Άτζελα, από το Άτζελα το Τζέ και από το Μαρία το Μα. Τα ονόματα των δύο γιαγιάδων. Για να μην Μάλιστα. υπάρχει πρόβλημα. Από πού κατάγεστε? Γεννήθηκα Αθήνα όπως και οι γονείς. Διαβάζω ένα σύντομο βιογραφικό. Από το 1989 έως σήμερα, διπλωματούχος ξεναγός στα ελληνικά, αγγλικά και ισπανικά, σε όλες τις κατηγορίες εισερχόμενου τουρισμού, από οργανωμένα γκρουπ φοιτητών και ενηλίκων, περιηγητικού τουρισμού στην Αθήνα και σε όλη την Ελλάδα, μέχρι κρουαζιέρες, συνέδρια, οργανώσεις πολιτιστικού, καλλιτεχνικού και αθλητικού ενδιαφέροντος, σε συνεργασία με γραφεία και ταξιδιωτικούς οργανισμούς του εσωτερικού και του εξωτερικού, αλλά και δημόσιους οργανισμούς, πολιτιστικό τμήμα ΟΤΕ, Γενικό Επιτελείο Στρατού, Πολεμικό Ναυτικό, Βουλή των Ελλήνων, Πρεσβείες της Ισπανίας, του Καναδά, της Ιρλανδίας. Και είπαμε 87-89 Σχολή Διπλωματούχων Ξεναγών Αθηνών, 86-87 Σχολή Διπλωματούχων Ξεναγών Θεσσαλονίκης, 78-84 Λύκειο Pierce College, American High School of Athens, και σπουδές στον ελληνικό πολιτισμό. Συγκεκριμένα στον ελληνικό πολιτισμό, ναι. Ποια ήταν τα μαθήματα, ποια είναι η δίκευση? Υπήρχαν κλασική αρχαιολογία, υπήρχε η λογοτεχνία, υπήρχε η ιστορία της τέχνης, υπήρχαν διάφορα μαθήματα στα 4 έτη. Τώρα, θέλω να μου πείτε με απλά λόγια, ποια είναι η ιστορία της κλοπής αυτών των μαρμάρων και καταρχάς όταν λέμε μάρμαρα, τι είναι δηλαδή? Είναι αγάλματα, είναι συμπλέγματα στον Παρθενώνα, τι είναι? Λοιπόν, η ιστορία ξεκινάει τον 19ο αιώνα ουσιαστικά, το 1800, όταν ο Έλγιν, εκμεταλλευόμενος την θέση του, την πολιτική του θέση, ως πρέσβης της Μεγάλης Βρετανίας στην Υψηλή Πύλη στην Κωνσταντινούπολη, αποφασίζει να στείλει μία επιτροπή δικών του ανθρώπων με επικεφαλή τον Ιταλό ζωγράφο Λουισιέρη να καταγράψει, να μετρήσει κάποια από τα γλυπτά των μνημείων της Ακροπόλεως, του Παρθενώνα και των συναφών μνημείων της Ακροπόλεως. Ουσιαστικά το εγχείρημα αυτό το ξεκίνησε ο Έλγιν για να μπορέσει να βγάλει κάποια εκμαγεία ώστε να διακοσμήσουν μία έπαυλη που ξεκίνησε να χτίζει στην Σκωτία και μετά από προτροπή, συμβουλή και προτροπή του αρχιτέκτονα ότι έπρεπε να είναι σε καθαρά αρχαιοελληνικό, κλασικό αρχαιοελληνικό στυλ. Στην αρχή ο Έλγιν μάλλον για αυτό το σκοπό ξεκίνησε όλη αυτή την επιχείρηση. Βέβαια, τόσο ο Ιταλός ζωγράφος αλλά όσο και ο ιερέας της πρεσβείας της Βρετανίας στην Κωνσταντινούπολη. Να πούμε τα ονόματά τους. Ο Χαντ και ο Λουισιέρη. Θεωρώ ότι η επιλογή των συγκεκριμένων ανθρώπων ήταν πολύ καταλυτική για το πώς κατέληξε αυτό όλο το εγχείρημα. Δηλαδή, αν ακόμα ο Έλγιν στην αρχή δεν είχε βάλει με το μυαλό του να αποσπάσει γλυπτά, θεωρώ ότι ο ρόλος των δύο αυτών αντρών έφερε αυτό το αποτέλεσμα, αυτή την βαρβαρότητα. Που ίσως και ο ίδιος είναι ο Έλγιν... η συνεργή δηλαδή. Η συνεργή, ναι. Και ο ίδιος ο Έλγιν δεν είχε επισκεφτεί, δεν είδε την κατάσταση όπως διαμορφώθηκε με τη λαιλασία των μνημείων της Ακροπόλεως και ειδικά του Παρθενώνα. Αυτό ήταν από πλουσία οικογένεια στη Σκωτία. Ναι, ακριβώς. Εντάξει, των Ευγενών, ας πούμε. Ναι, ακριβώς. Και υπήρχε και μια συνεχή αλληλογραφία
μεταξύ του Έλγιν και του Λουίς Γέρι. Δηλαδή, ο ίδιος δεν ήταν παρόν στην Αθήνα όταν γινόταν όλη αυτή η επιχείρηση. Δεν ξέρουμε πώς θα είχε αντιδράσει, ίσως και να μην τον ενδιέφερε κιόλας όλο αυτό το έγκλημα που διεπράχθη. Και σημασία λοιπόν έχει ότι καταφέρνουν μέσα σε ένα πολύ μικρό χρονικό διάστημα, από το 1801 μέχρι και το 1804, να αποσπάσουν ένα σημαντικό κομμάτι του γλυπτού διακόσμου του Παρθενώνα, όπως οριζόταν στη Ζωφόρο, στις Μετόπες και στα Αιτώματα. Τι δείχνουν αυτές οι παραστάσεις? Λοιπόν, η Ζωφόρος είναι η ταινία που αγκαλιάζει το επάνω μέρος του εσωτερικού κτηρίου και έχει αναπαράσταση την μεγάλη γιορτή των Παναθηναίων. Ο Φιδίας εκεί λοιπόν προσπάθησε εικονογραφικά να αποδώσει τη μεγάλη γιορτή προς τιμήν της Θεάς Αθηνάς. Χαρακτηριστικά να αναφέρουμε και για τους θεατές ότι το συνολικό μήκος αυτής της Ζωφόρου φτάνει τα 160 μέτρα. Ο Έλγιν κατάφερε να αποσπάσει τα 80. Μιλάμε για 56 κομμάτια μόνο από τη Ζωφόρο. 56 κομμάτια, ε! Ακριβώς. Μετά, όπως όταν επισκεπτόμαστε την Ακρόπολη και είμαστε κοντά στον Παρθενώνα, κοιτώντας το μνημείο εξωτερικά, επάνω από τους Κίονες υπάρχουν οι λεγόμενες μετόπες. Οι μετόπες είναι αυτά τα τετράγωνα πλαίσια όπου οι καλλιτέχνες δημιουργήσανε τις ιστορίες που ξετυλίσσονταν τόσο του μυθολογικού όσο και του ιστορικού παρελθόντος των αρχαίων Ελλήνων. Τα αγαπημένα θέματα, η υγατομαχία, η αμαζονομαχία, η κενταυρομαχία και ο Τροϊκός πόλεμος. Οι μετόπες στον Παρθενώνα συνολικά 92. 19 απεσπάστησαν και βρίσκονται αυτή τη στιγμή στο Βρετανικό. Και πέρα από αυτά τα γλυπτά, απέσπασε και γλυπτά από τα δύο αετώματα. Τα αετώματα είναι οι τριγωνικές απολήξεις που λέμε στις στενές πλευρές του κάθε ναού και φυσικά και του Παρθενώνα. Το ανατολικό έφερε τη γέννηση της Αθηνάς και το δυτικό έφερε τη διαμάχη της Αθηνάς με τον Ποσειδώνα για τη διεκδίκηση της πόλης. Και λοιπόν από τον συνολικό πλούτο αγαλμάτων απεσπάστηκε ένας πολύ σημαντικός αριθμός. Σήμερα μιλάμε για το 50% του γλυπτού διακόσμου του Παρθενών. Βρίσκεται στο Βρετανικό Μουσείο. Η Αθήνα έχει το 40% και ένα 10% βρίσκεται σε διάφορα άλλα μουσεία, όπως για παράδειγμα στο Μουσείο του Λούβρου στη Γαλλία, αλλά κυρίως μιλάμε για θραύσματα, για μικρά κομμάτια. Το μεγαλύτερο λοιπόν κομμάτι βρίσκεται στο Βρετανικό Μουσείο. Να σημειώσω ότι εσείς είστε γυναίκα που δείχνει κάθε μέρα στις ξεναγήσεις στην Ακρόπολη το κενό. Δείχνει εδώ έγινε, από εδώ έγινε η κλοπή, έτσι. Θα μου επιτρέψεις σε αυτό το σημείο να αναφέρω ότι με την ίδρυση του νέου μουσείου της Ακρόπολης από το 2009 μέχρι και σήμερα, ο επισκέπτης, είτε Έλληνας είναι είτε ξένος, έχει μια ακόμα πιο ξεκάθαρη εικόνα για το ποσοστό του γλυπτού διακόσμου που λείπει. Διότι ο τρόπος έκθεσης του Μουσείου της Ακρόπολης είναι τα αυθεντικά μαζί με τα εκμαγεία, τα οποία έχουν και ένα πολύ πιο χαρακτηριστικό ανοιχτό χρώμα, τα εκμαγεία των αυθεντικών γλυπτών που βρίσκονται στο Βρετανικό. Έτσι λοιπόν πλέον είναι ξεκάθαρο στα μάτια του επισκέπτη πόσα κομμάτια βρίσκονται στην Αθήνα και πόσα κομμάτια βρίσκονται στο Βρετανικό, στην Αγγλία. Πιστέψτε με, αυτά τα χρόνια λοιπόν, τα χρόνια που επισκεπτόμαστε το νέο Μουσείο της Ακρόπολης, ο μεγαλύτερος αριθμός επισκεπτών μένει, θα μου επιτρέψετε την έκφραση, με το στόμα ανοιχτό. Διότι όλοι έχουμε μια ιδέα ότι τα γλυπτά βρίσκονται στο Βρετανικό, αλλά θεωρώ ότι δεν έχουμε κατανοήσει τον αριθμό, το ποσοστό του γλυπτού διακόσμου του Παρθενώνα, και όχι μόνο βέβαια, αλλά μιας μιλάμε για τον Παρθενώνα, βρίσκεται στο Βρετανικό. Και είναι πλέον ανοιχτό, ξεκάθαρο, με την επίσκεψη και στο Μουσείο της Ακρόπολης. Συνδυαστικά δηλαδή η επίσκεψη στην Ακρόπολη, στον χώρο, στον Ιερό Βράχο της Ακρόπολης και στο νέο Μουσείο της Ακρόπολης. Ο Λόρδος Έλγιν ήταν παντρεμένος, έτσι? Ναι, δύο φορές. Είχε παιδιά και είχε και κάποια προβλήματα υγείας ο ίδιος, έτσι? Ναι, ακριβώς. Επεδίωξε λοιπόν να πάει πρεσβευτής της Μεγάλης Βρετανίας στην Κωνσταντινούπολη, στην πόλη, έτσι. Και επεδίωξε να μετατεθεί κατά κάποιο τρόπο για ένα διάστημα στην Αθήνα. Εδώ υπήρχε πρόξενος της Μεγάλης Βρετανίας, ο οποίος ήταν Έλληνας. Έχω κάνει και εγώ το μαθημά μου. Πολύ σωστά. Ο πρόξενος ήταν ο λογοθέτης, ο οποίος έφερε δειλές αντιρρήσεις για την απόσπαση, διότι ήταν προϊστάμενός του ο Λόρδος Έλγιν. Να πούμε μερικές λεπτομέρειες. Πώς απέσπασε από την Οθωμανική Αυτοκρατορία, από τους αξιωματούχους, την άδεια να στήσει κρυώματα, σκαλοσιές, να πάρει εργάτες? Πώς απέσπασε αυτό το δικαίωμα, αυτή τη δυνατότητα, τι έγινε?
Όπως είπαμε στην αρχή, ξεκίνησε η όλη επιχείρηση με σκοπό να καταγράψει, να βγάλει κάποια εκμαγεία για την έπαυλη που τέλος πάντων βρισκόταν προς οικοδόμηση στη Σκωτία. Για να μπορέσει όμως να το κάνει αυτό, έπρεπε να παρακαμφθούν και κάποια εμπόδια, διότι εκείνη την περίοδο η Ακρόπολη ήταν φρούριο των Οθωμανών. Άρα καταλαβαίνετε λοιπόν ότι η είσοδος, πέρα από δύσκολη, ήταν και απαγορευτική. Γι' αυτό λοιπόν το λόγο ο Έλγιν εκμεταλλεύθηκε σε πρώτη φάση τις προσωπικές του γνωριμίες και κατάφερε να πάρει μία επιστολή από τον Μέγα Βεζίρη ότι μπορεί να ξεκινήσει κάποιες εργασίες, να ανεβάσουν ικριώματα με σκοπό κάποιες εργασίες που ουσιαστικά δεν θα επέφεραν καμία φθορά, καμία βλάβη στα μνημεία, ίσως και μιας μικρής κλίμακας ανασκαφές γύρω από τον Παρθενώνα. Αυτή λοιπόν την επιστολή εκμεταλλεύθηκε ο Έλγιν και κατ' επέκταση το συνεργείο του Έλγιν με επικεφαλή τον Λουζιέρη για να ξεκινήσει όλη αυτή η μεγάλη επιχείρηση επάνω στον Ιερό Βράχο της Ακρόπολης. Και για να μπορέσουν να έχουν αυτή την πρόσβαση στην Ακρόπολη, ξεκινήσανε με μικροδωροδοκίες. Είδανε λοιπόν ότι αυτές οι δωροδοκίες πιάνουν, θα μου επιτρέψετε αυτή την έκφραση χαρακτηριστικά. Οπότε, με την επιστολή, η οποία και στο τέλος της μάλιστα αναφέρει ότι κανείς να μην τους ενοχλήσει στο έργο που θα επιτελέσουν, γιατί τα συνεργεία βρίσκονται κάτω από την επίβλεψη του ίδιου του πρεσβευτή, πλέον η παραμονή του στην Ακρόπολη ήταν καθημερινή. Ποιους δωροδόκησε? Δωροδοκίσε τους Τούρκους αξιωματούχους, τους φρουράρχους της Ακροπόλεως. Ξεκίνησε με πολύ μικρά ποσά, είδε λοιπόν ότι αυτό έπιανε και συνέχισε και στην πορεία λοιπόν να ακολουθεί το συγκεκριμένο επιχείρημα. Να διαβάσω την επιστολή Φιρμάνη του Βεζίρη. Για ιστορικούς λόγους τη διαβάζω και μετά θα πούμε τις ενστάσεις μας. Λέει, υπογράφεται και υπάρχει και η σφραγίδα ο Καϊμακάμι Σεγκέτ Αμπντουλάχ. Αυτός ήταν προϊστάμενος της Διοικητικής Υπηρεσίας. Σας γνωρίζουμε δια του παρόντος ότι ο ειλικρινής φίλος μας, ο εξοχότατος Λόρδος Έλγιν, ειδικός πρέσβης της Αυλής της Αγγλίας στην Υψηλή Πύλη, μας πληροφόρησε ότι επιθυμεί να ερευνήσει και να μελετήσει τα βιβλία, τα αγγλυπτά και τα υπόλοιπα έργα της αρχαίας ελληνικής επιστήμης και φιλοσοφίας, έχοντας προσλάβει 5 ζωγράφους που ζουν σήμερα στην Αθήνα. Επικεφαλής ήταν, να το πούμε το όνομά του πάλι, ο Ιταλός Λουιζιέρη. Αυτός από πού ήταν? Από την Ιταλία. Μάλιστα. 5 λοιπόν ζωγράφους για να δουν, να εξετάσουν και επίσης να αντιγράψουν τα παραπάνω έργα που υπάρχουν εδώ. Α, δηλαδή το πρώτο στάδιο ήταν τάχα μου ότι θέλουν να τα σκιτσάρουν, έτσι. Για να πατήσουν πόδι στην Ακρόπολη, διότι εκεί υπήρχε Οθωμανική στρατιωτική φρουρά, έτσι δεν είναι? Ακριβώς. Και ήταν και ένα τζαμί. Ναι, το οποίο δεν λειτουργούσε όμως, δεν πληρούσε τις προϋποθέσεις ώστε να είναι λειτουργικό μουσουλμανικό τέμενος. Υπήρχε όμως το τζαμί, ναι. Έχουν απόλυτη ελευθερία εισόδου και εξόδου στο κάστρο της πόλης, μπορούν να στήσουν ικριώματα γύρω από τον αρχαίο ναό των ειδώλων, να αποτυπώσουν τις διακοσμήσεις και τα αγάλματα σε γύψινα εκμαγεία, να μετρήσουν τα ερείπια των άλλων κατεστραμμένων κτηρίων και να κάνουν εξκαφές όπου κρίνεται απαραίτητο για να ανακαλύψουν αφιερώματα που ίσως να έχουν ταφεί κάτω από τα ερείπια. Δηλαδή, ήθελε να ανασκάψει και να πλατσικολογήσει όχι μόνο τον Παρθενώνα, αλλά και τα άλλα κτίρια, έτσι, που είναι πια, ας πούμε. Το Ερέχθειο, για παράδειγμα. Ναι. Από το οποίο απέσπασε και μία καριάτιδα και έναν ιωνικό κύριο από την πρόσωψη. Και καταλήγει αυτό το φιρμάνι, απαγορεύεται επί ποινή θανάτου στον δυσδάρη, διοικητικός αξιωματούχος ή σε οποιοδήποτε άλλο άτομο να διακόψει ή να παρεμβάλλει εμπόδιο στο έργο τους. Με αυτό λοιπόν το χαρτί μπόρεσε να πατήσει πόδι στην Ακρόπολη. Σε αυτό το σημείο λοιπόν ένα ισχυρό επιχείρημα είναι ότι αυτό δεν είναι φιρμάνι υπογεγραμμένο από το Σουλτάνο. Αυτό είναι μία επιστολή την οποία την υπογράφει ο Πασάς, ο συγκεκριμένος. Καϊμακάμι Σεγκέτ Αμπντουλάχ. Ακριβώς, ακριβώς. Για οποιαδήποτε λοιπόν εργασία θα έπρεπε ο ίδιος ο Σουλτάνος να επιτρέψει με φιρμάνι. Γιατί, έχει σημασία να το πούμε αυτό. Γιατί ο ίδιος ο Σουλτάνος. Γιατί ανήκουν τα πάντα, κινητά και ακίνητα, στην
στην Οθωμανική Αυτοκρατορία και είναι ιδιοκτησία του Σουλτάνου. Η δε Ακρόπολη ήταν ιδιοκτησία της μητέρας του Σουλτάνου. Άρα λοιπόν, πέρα από την λειτουργία της Ακροπόλεως εκείνα τα χρόνια ως φρουραρχείο, αν το πούμε έτσι, για οποιαδήποτε επίσκεψη, οποιαδήποτε εργασία, θα έπρεπε ο ίδιος ο Σουλτάνος να δώσει την άδειά του. Ο Έλγιν λοιπόν εκμεταλλεύεται τη συγκεκριμένη σχέση και παίρνει μία επιστολή η οποία του επιτρέπει πρωτίστως την είσοδο, την ανεμπόδιστη είσοδο. Και βαφτίζεται, όπως και εσείς το πολύ χαρακτηριστικά το διαβάσατε, εργασίες. Εργασίες εκμαγείων, εργασίες μικρών αναστηλώσεων, εργασίες ανασκαφών και μάλιστα, όπως το υπογραμμίζουμε και στο τέλος, και κανείς να μην τους ενοχλήσει. Αυτό λοιπόν δεν είναι το επίσημο φιρμάνι. Και μάλιστα τα τελευταία χρόνια υπάρχει ένα επιτελείο τόσο Τούρκων ιστορικών όσο και Βρετανών και Ελλήνων που εργάζονται πάνω στην, πώς να το πω, στο διάβασμα των Οθωμανικών αρχείων. Και χαρακτηριστικά αναφέρουν ότι επειδή πάντα υπήρχε ένα βιβλίο, ένα αρχείο σαν να λέμε, που κρατούσαν τα φιρμάνια και μαζί και το περιεχόμενο της οποιασδήποτε εντολής υπογεγραμμένης από τον Σουλτάνο, κάτι τέτοιο δεν υπάρχει. Στα μέχρι τώρα τουλάχιστον αρχεία που αναφέρονται τη συγκεκριμένη περίοδο και μπορούν να βοηθήσουν, αν θέλετε, και το έργο της ιστορικής έρευνας. Δεν υπάρχει. Αυτό είναι μία επιστολή. Δηλαδή έκανε αυτό το κόλπο και έκανε και υπέρβαση αυτής της εντολής που δίνει ο Καϊμακάμις στους στρατιώτες τους Οθωμανούς. Ακριβώς. Λέγεται ότι ο Λόρδος Έλγιν δωροδόκησε τον Καϊμακάμι με ένα άλογο και μια πράσινη κάπα. Mm. Με ένα άλογο, δηλαδή με μια πόρσε σημερινή, ας πούμε. Και πέρα από τη χρηματική, τέλος πάντων, συναλλαγή, υπήρχαν και δώρα. Και δώρα. Υπήρχαν και αντικείμενα, τα οποία θα μπορούσαν να εξυπηρετήσουν τον οποιοδήποτε... Τον Παξίση ήταν θεσμός. Τον Παξίση. Ακόμα και οι δεσποτάδες και οι πατριάρχες εκλεγόταν δίνοντας όποιος έδινε τα περισσότερα. Έτσι. Αυτό είναι ένα άλλο θέμα που θα συζητήσουμε. Σε κάποια άλλη εκπομπή. Σε άλλη εκπομπή, με άλλο φιρμάνι. Χρησιμοποιήθηκαν Έλληνες εργάτες, αλλά και Τούρκοι στρατιώτες δούλευαν για την μεταφορά. Φορτώθηκαν πόσα κυβότια. Όλα αυτά τα κομμάτια. Ήταν περίπου 120 τόνοι. Η μεγαλοπρέπεια, η αρχαιότητα, τα δημιουργήματα του ελληνικού πολιτισμού μπήκαν σε κυβότια. Και σε 17 αποστολές φτάσαν στην Αγγλία. Θα μου επιτρέψετε πριν την άφηξή τους στην Αγγλία, διότι σε αυτά τα 3-4 χρόνια αυτό που διεπράχθη στην Ακρόπολη ήταν εγκληματικό με κεφαλαία γράμματα. Διότι το συνεργείο του Έλγιν που δούλευε επάνω δεν είχαν καμία σχέση με αρχαιότητες. Αυτοί οι άνθρωποι ήταν εργάτες σε κάποια βιομηχανικά κέντρα και φέρανε έναν αντίστοιχο εξοπλισμό. Δηλαδή, από τα αυτιάρια, τις αξίνες, τα σφυριά, μάλιστα λέγεται ότι φέραν και ειδικά πριόνια από παραγγελία που είχε γίνει γι' αυτό το σκοπό στην Κωνσταντινούπολη. Οπότε, για να μπορέσει να γίνει η απόσπαση των γλυπτών από τα επάνω μέρη του Παρθενώνα, τη Ζωφόρο, τις Μετόπες, τα αιτώματα, δεν συζητάμε για τα γλυπτά που ήταν στο έδαφος. Μετά τη μεγάλη καταστροφή. Μα έπεσε, λέει, ένα κομμάτι και έγινε χίλια κομμάτια. Για να μπορέσουν να τα αποσπάσουν, γιατί ήταν συνδεδεμένα τα διακοσμητικά στοιχεία με την αρχιτεκτονική υπόσταση του μνημείου. Για να μπορέσουν λοιπόν να τα αποσπάσουν, τα πριονίσανε, τα θρηματίσανε, τα κόψανε. Έτσι λοιπόν. Κατακρεούργησαν το μεγαλείο της ελληνικής αρχαίας τέχνης. Ακριβώς. Και μιλάμε για δολοφονία πολιτιστική. Ακριβώς. Ένα έγκλημα με κεφαλαίο, όπως σας είπα, γράμματα. Και μιλάμε για το μνημείο που χτίστηκε στο μεγάλο απόγειο της Αθηναϊκής Δημοκρατίας, το μεγαλύτερο ναό που είχε χτιστεί μέχρι εκείνα τα χρονικά δεδομένα και με τον μεγαλύτερο και πλουσιότερο γλυπτό διάκοσμο. Αυτό λοιπόν, ο τρόπος που αποσπάστηκαν τα γλυπτά απέφερε όχι μόνο φθορά, ζημιές στα ίδια τα γλυπτά, αλλά και προβλήματα, θα μου επιτρέψετε, τραυματισμούς και προβλήματα ανεπανόρθωτα για την επίλυσή τους από την επιστημονική κοινότητα και ειδικά ακόμα και στην πορεία των έργων αναστήλωσης. Ο Έλγιν τι ισχυριζόταν, γιατί με τέτοια αυθάδεια, με τέτοιο κινησμό και με τέτοια επιτακτικότητα διέπραξε αυτό το έγκλημα, γιατί τι ισχυριζόταν, ότι οι Έλληνες δεν γνωρίζουν την αξία τους και ότι δεν είμαστε
Ακριβώς. Οι τότε Έλληνες δεν ήταν απόγονοι των αρχαίων Ελλήνων, αυτό δεν έλεγε. Δεν ήταν, δεν μπορούσαμε να τα διαφυλάξουμε, δεν είχαμε ούτε τη γνώση ούτε τη θέληση και η απόσπαση αυτή, η μεταφορά αυτή γίνεται για το καλό των γλυπτών. Ουσιαστικά για την διατήρησή τους, ένα καλύτερο περιβάλλον. Πείτε μου πώς μεταφέρθηκαν, είπαμε με πλοία, έτσι. Σε πολλαπλά κυβότια, με τον τρόπο που αποσπάστηκαν. Στην λοιπόν, Αγγλία, έτσι. Στην Αγγλία, μέχρι να φτάσουν όμως στην Αγγλία, υπήρχαν και πολυετείς παραμονές στα διάφορα λιμάνια. Για παράδειγμα, στο λιμάνι του Πειραιά. Διότι ο Έλγιν χρησιμοποίησε τη βοήθεια του Βρετανικού ναυτικού, του πολεμικού βασιλικού, συγγνώμη, Βρετανικού ναυτικού. Έτσι λοιπόν περίμενε πότε θα υπάρχει το οποιοδήποτε ταξίδι για να μπορέσει να φορτώσει κάποια από τα κυβότια. Με αποτέλεσμα αυτά όλα να είναι στιβαγμένα στον Πειραιά και εκτεθειμένα στις ανάλογες καιρικές συνθήκες. Πέρα από αυτό, ένα ταξίδι ακόμα και σήμερα διαρκεί κάποιο χρονικό διάστημα. Έπρεπε λοιπόν να υπάρχουν και ενδιάμεσοι σταθμοί. Για παράδειγμα, όχι μόνο η παραμονή μέχρι να φορτωθούν στον Πειραιά, αλλά και στη Μάλτα, που τότε ήταν και κυριαρχία της Βρετανικής Αυτοκρατορίας. Για να φτάσουν λοιπόν κάποια στιγμή στο Λονδίνο και από τη στιγμή της άφιξής τους ξεκινάει και μια άλλη οδύσσια μέχρι να καταλήξουν στην συλλογή του Βρετανικού Μουσείου. Διότι ο Έλλην τα έπαιρνε από κάθε σημείο που ήταν και τα μετέφερε και κάπου αλλού. Άλλαξαν, αν δεν είμαι λάθος, 4 διαφορετικές επαύλεις χρησιμοποίησε. Υπήρξε ένα υπόστεγο, πάρα πολύ πρόχειρη κατασκευή για τα πρώτα τουλάχιστον που έφτασαν, τα οποία να είναι εκτεθειμένα στις δύσκολες καιρικές συνθήκες της Βρετανίας. Την βροχή, την υγρασία, χωρίς καμία προφύλαξη και απόλυτα, τέλος πάντων, βεβηλωμένα, θα μου επιτρέψετε. Για να φτάσουμε μετά ακόμα μέχρι και σε μια καπνοταποθήκη τα φυλάξανε για να μπορέσουν, τέλος πάντων. Θα μου επιτρέψετε αυτό το σημείο για να είμαστε και λίγο πιο ακριβείς. Ο Έλγιν είχε ένα ενδιαφέρον να τα πουλήσει, γιατί η οικονομική του κατάσταση ήταν τραγική. Είχε φτάσει σχεδόν στα όρια της οικονομικής καταρρεύσεως. Και έτσι λοιπόν αναζητούσε μία, θα μου επιτρέψετε την λέξη, πελατεία, η οποία θα μπορούσε να υποστηρίξει οικονομικά την αγορά των γλυπτών των μνημείων της Ακροπόλεως. Δυστυχώς όμως αυτό δεν έγινε. Και έτσι λοιπόν φτάνουμε να στείλει επιστολή ζητώντας την αγορά από την Βρετανική κυβέρνηση. Να συμπληρώσω στα τόσο σπουδαία και λεπτομερή που είπατε. Διαβάζω ότι τα μάρμαρα έφτασαν, λέει, στο Portsmouth και αποθηκεύτηκαν στην αρχή στη βίλα της Δούκισσας του Portland, στο Westminster. Όμως, μετά από 15 ημέρες, οι Δούκες άρχισαν να ενοχλείται που τις έπιαναν χώρο και αναγκάστηκε ο Έλλη να τα μεταφέρει σε ένα με άλλο σπίτι, στο Πικαντήλι, και ζύγιζαν 120 τόνους. Τώρα, η πρώτη ελληνική αντίδραση καταγράφεται από τον Ιωάννη Βενιζέλο, ο οποίος ήταν, λέει, διευθυντής ενός σχολείου που λειτουργούσε με έξοδα πλουσίων Βενετών, έστειλε μια επιστολή στο Βρετανό πρόξενο και έλεγε ότι είμαι βέβαιος ότι αν είδατε σήμερα τον Παρθενώνα θα νιώθατε άσχημα. Ο ναός μοιάζει πλέον με μια ευγενική πλούσια κυρία που της λίστεψαν όλα τα κοσμήματά της. Υπήρχε αντίδραση τότε από Βρετανούς. Υπήρξε αντίδραση. Ήδη από την εποχή της μεγάλης επιχείρησης υπήρχε αντίδραση από φιλέλληνες, οι οποίοι προσπάθησαν με οποιονδήποτε τρόπο να σταματήσουν τον Έλγιν. Δυστυχώς όμως αυτό δεν είχε κάποιο αποτέλεσμα. Ξέρουμε, για παράδειγμα, ένα από τα πιο γνωστά ονόματα ήταν και ο Λόρδος Βίρονας, μια αλληλογραφία που αντάλλαξαν οι δύο άντρες, η συγγραφή δύο ποιημάτων που ουσιαστικά κατακρίνει κατακρίνει τον Έλγιν για όλο αυτό το εγχείρημά του και για την αρπαγή, αλλά και για τον τρόπο που άφησε πίσω τραυματισμένο το μνημείο. Το ποίημα νομίζω λέγεται «Η κατάρα της Αθήνας». «Η κατάρα της Αθήνας», σωστά. Λοιπόν, σωστά. Πάμε τώρα σε ένα διάλειμμα και επιστρέφουμε με περισσότερες λεπτομέρειες, να δούμε πώς κατέληξαν στο Βρετανικό Μουσείο και μετά θα πούμε με δύο λόγια το ιστορικό της Ακρόπολης και ειδικώς του Παρθενώνα. Παρακαλώ, διάλειμμα. Συνεχίζουμε, κυρίες και κύριοι, με το ιστορικό της Κυκλοπής των Μαρμάρων του Παρθενώνα. Να διαβάσω πάντα κοντά μας η κυρία Τζέμα Μαρία Οικονομοπούλου, πρόεδρος των Ελλήνων Ξεναγών
Είναι, όπως είπα προηγουμένως, η γυναίκα που κάθε μέρα στην Ακρόπολη δείχνει στους τουρίστες, από εδώ αποσπάστηκαν τα μάρμαρα. Εδώ είναι το κενό, εδώ έπρεπε να είναι αυτά τα τρομερά δημιουργήματα του ελληνικού πνεύματος. Διαβάζω συμπληρωματικά σε όσα είπατε κι εσείς την πρώτη αντίδραση ενός Βρετανού, του Χάρι Βίλιαμς, ο οποίος είναι περιηγητής και γράφει, λέει, όταν οι άνθρωποι του Έλγιν αφαίρεσαν την Καριάτιδα από το Ερέκθειο, η θεά Αθηνά έκλαιγε και οι υπόλοιπες θρύνησαν τον βιασμό της αδελφής τους. Πάμε λοιπόν τώρα, τα μεταφέρει στην Αγγλία και εκεί έρχεται σε επαφή με την κυβέρνηση, ο Έλγιν. Ναι, αφού απέτυχε να τα πουλήσει τέλος πάντων σε φίλους τους, είχαν γίνει διάφοροι πληστηριασμοί, είχε βρεθεί σε πολύ άσχημη οικονομική κατάσταση, πτώχευσε κιόλας και μάλιστα λέγεται ότι αυτό που οδήγησε στην κατάρρευση, την οικονομική του κατάρρευση και στην πτώχευση, ήταν η όλη επιχείρηση που χρηματοδότησε μετά το ναυάγιο του προσωπικού του πλοίου, του Μέντορα. Κατέληξε στα βάθη λοιπόν της θάλασσας, κοντά στα Κύθυρα. Και ο ίδιος έπρεπε να χρηματοδοτήσει αυτή την αποστολή, η οποία μάλιστα και έγινε και μυστικά, για να μη φανεί τέλος πάντων ο όγκος των αρχαιοτήτων που έφευγε για το Λονδίνο. Και έτσι λοιπόν, αφού δεν καταφέρνει να ανταπροωθήσει σε κάποιους πλούσιους φίλους του, απευθύνεται στην Βρετανική κυβέρνηση. Και η κυβέρνηση τι λέει, υπήρχαν κάποιες αμφιβολίες, ναι, αν είναι τα αφεντικά, έτσι, και γίνεται, ναι, μια εξεταστική επιτροπή της Βουλής. Ναι, έγινε μια εξεταστική επιτροπή. Κάποιοι αμφισβητήσανε την αυθεντικότητα των γλυπτών, θεωρώντας ότι είναι και ρωμαϊκά αντίγραφα. Ίσως δεν θα μπορούσαν να είχαν διανοηθεί το μέγεθος αυτής της βάρβαρης πράξης. Και θεωρώ ότι ακόμα και σε αυτό το πρωταρχικό στάδιο υπήρχε ένας σκεπτικισμός. Αν θα έπρεπε. Αυτή είναι η προσωπική μου άποψη και δεν θα ήθελα να παρεξηγηθώ. Ίσως για το επόμενο βήμα. Σημασία όμως έχει ότι κάμφθησαν οι οποιοδήποτε αντιρρήσεις και τελικά αποφασίζουν να αγοράσουν από τον Έλγιν την συλλογή στο ποσό, το τελικό ποσό των 35.000 λιρών. Επειδή όμως ο Έλγιν είχε και κάποιες οικονομικές τέλος πάντων υποχρεώσεις απέναντι στο Βρετανικό κράτος, χρώσταγε 18.000 λίρες, τελικά παίρνει 17. Του τα κράτησαν αυτά τα κράτησε, ποσά, ναι, ναι, και νομίζω ότι του κράτησαν και ποσά σε αυτούς που χρωστούσε. Ναι, ναι. Και έτσι, μάλλον δεν πήρε ελάχιστα λεφτά στα χέρια. Πήρε πάρα πολύ, ναι. Υπολόγιζε για πολύ περισσότερα και τελικά βρέθηκε με πολύ λίγα. Πάντως στην Εξεταστική Επιτροπή της Βουλής των Κοινοτήτων, όλοι οι ισχυρισμοί πρέπει να είναι υπέρ ημών. Οι ισχυρισμοί του Έργεν, δηλαδή. Τους είπε μαρτυρίες, λεπτομέρειες και αποδείξεις πώς είναι αυθεντική η κλοπή. Ακριβώς. Έδωσε επιχειρήματα για να μπορέσει να δικαιολογήσει την αυθεντικότητα των γλυπτών, των μελών αρχιτεκτονικών και διακοσμητικών του Παρθενώνα και των λοιπόν μνημείων, που θα μπορούσαν κάλλιστα αυτά να χρησιμοποιηθούν και ως επιχειρήματα από τη δικιά μας πλευρά για την διεκδίκηση και επιστροφή. Θα πούμε μετά τη βασική πορεία της διεκδίκησης που ξεκίνησε, ναι, το ελληνικό κράτος. Και ποια είναι τώρα η νομική υπόσταση? Ψηφίστηκε νόμος από τη Βρετανική Βουλή που τα αγοράζει το Βρετανικό Δημόσιο, έτσι? Το Βρετανικό Δημόσιο, τα αγοράζει το Βρετανικό Δημόσιο, κρατάει και το όνομα του Έλγιν ως διαχειριστή και μετά περνάνε στη συλλογή του Βρετανικού Μουσείου. Στα αρχεία του Βρετανικού Μουσείου υπάρχει και το ακριβές ποσό που ορίστηκε ως ποσό συμφωνίας, το 35.000 λίρες, γι' αυτό και το γνωρίζουμε εξάλλου. Να διαβάσω τι παρουσίασε ο Έλγιν στο δημόσιο στην Βρετανία για να δικαιολογήσει τα ποσά που ζητούσε. Είπε ποια είναι τα έξοδά του. Λέει, για αμοιβή καλλιτεχνών στην Αθήνα, καλλιτέχνες τι εννοούσε αυτούς, τους τεχνίτες και τον ζωγράφο, έτσι, που τον βοήθησαν να αντιγράφει και να κλέβει. Για αμοιβή λοιπόν καλλιτεχνών στην Αθήνα, 9.200 λίρες. Μεταφορά καλλιτεχνών προς και από την Ανατολή, έτσι λέει εδώ, 1.500 λίρες, δηλαδή τα μεταφορικά. Αμοιβή εργατών στην Αθήνα και αλλού 15.000 λίρες. Αποθήκευση των μαρμάρων στη Μάλτα 2.500 λίρες. Κόστος του Μέντορ είναι το πλοίο, έτσι, το πλοίο, που τα μετέφερε. Ακριβώς. Το οποίο πήγε στα ρηχά και μετά ανελκύστηκε μάλλον. Ναι. Εδώ χρεώνει 5.000 λίρες. Κόστος μεταφοράς των μαρμάρων στην Αγγλία και λοιπά, έξοδα 6.000 λίρες, συνολικά λέει 39.200 λίρες.
Μάλιστα. Έκανε μία υπερκοστολόγηση. Μάλιστα, υπάρχει μία επιστολή. Δηλαδή, η παγαποντιά ολοκληρώθηκε. Ναι, ναι. Συγγνώμη, ήταν και λίγο μπαταχτζής και να χρωστάει και αυτό το ποσό στο Βρετανικό κράτος. Και ταυτόχρονα, θα μου επιτρέψει, δεν μπορεί να μην είναι και σωστή η φρασιολογία, να είναι και θρασής και να ζητάει τις 35.000, μάλλον δεν ήταν και πολύ αξιότιμος και αξιόπιστος. Υπάρχει και η γυναίκα του, έτσι, η οποία ουσιαστικά τον στήριζε σε αυτή τη δουλειά, έτσι δεν είναι? Ναι, τον στήριξε, μετά υπήρξε μία διαδικασία. Ναι, την κατηγόρησε για μοιχεία και κατάφερε τέλος πάντων να εκδοθεί το διαζύγιο του με απόφαση της Βουλής. Ειδικά η δίκη για τη μοιχεία έγινε ολόκληρο το ιστορικό. Ναι, ήταν η πικάντικη ιστορία την εποχή εκείνη. Μιλάμε για ταμπλόιντ δηλαδή της ναι, εποχής. Ακριβώς. Ο κίτρινος τύπος έκανε πολύ μεγάλη χαρά εκείνα τα χρόνια. Τα social είχε θέμα media, καθημερινό. Τα social media. Διαβάζω λοιπόν ότι το 1820 έγινε μέλος της Βουλής των Λόρδων ως ευγενής από τη Σκωτία και ίσως για να εξηλωθεί από τύψεις, γράφτηκε, λέει, στη Φιλελληνική Επιτροπή, στο Φιλελληνικό Κομιτάτο, που στήριξε την Ελληνική Επανάσταση. Αυτό έγινε το 1820 και το 1821 στήριξε την Ελληνική Επανάσταση. Τώρα, πότε αρχίζει η Ελλάδα να τα διεκδικεί? Η πρώτη διεκδίκηση ποια είναι? Έγινε μια πρώτη διεκδίκηση το 1842 από τον Γενικό Γραμματέα. Ένα χρόνο μετά το θάνατό του. Πέθανε το 1841. Ναι, ναι. Το 1842 ο Γενικός Γραμματέας των Εναθηνών Αρχαιολογικής Σχολής, ο Αλέξανδρος Ραγκαβάς, στέλνει επιστολή που προτείνει την επιστροφή των γλυπτών της Ακροπόλεως. Ξεκινάνε μετά από 10 χρόνια άλλες συστηματικές ενέργειες. Θεωρούμε όμως ότι το έτος σταθμός είναι το 1982 με την Γενική Διάσκεψη της UNESCO στο Μεξικό, που πλέον η τότε Υπουργός Πολιτισμού, η Μελίνα Μερκούρη, καταθέτει επισήμως την πρόταση της Ελλάδας για την επιστροφή των μαρμάρων στον τόπο τους. Και έκτοτε, πέρα από τις οποιασδήποτε ενέργειες έχουν γίνει, είτε σε επίπεδα κυβερνήσεων, είτε σε επίπεδα Υπουργείου Πολιτισμών, είτε σε επίπεδα ανθρώπων, ιστορικών, φιλολόγων, πνευματικών ανθρώπων από όλη την ανθρωπότητα που στηρίζουν αυτό το κίνημα της επιστροφής δηλαδή των γλυπτών στην Ελλάδα, κάθε 2 χρόνια η UNESCO συνεδριάζει με το ίδιο θέμα. Βέβαια δεν σημαίνει ότι όλες αυτές οι συνεδρίες έχουν φέρει και κάποιο αποτέλεσμα. Προκαλούμε συνεχώς τέτοια συνεδρία, ναι, το βάζουμε, ναι, στην ημερήσια διάθεση. Μπαίνει πάντοτε στο τραπέζι. Πείτε μας παρακαλώ, ποιο είναι το επιχείρημα της Βρετανίας? Η Βρετανία ισχυρίζεται ότι είναι ιδιοκτησία. Ιδιοκτησία της, η οποία προήρθε από αγορά. Αγορά προσέφερε το ποσό το συγκεκριμένο, αγοράστηκε και αποτελεί λοιπόν ιδιοκτησία της Βρετανικής κυβερνήσεως, οπότε και της συλλογής του Βρετανικού Μουσείου. Συζητάνε μήπως μας τα δανείσουν, υπάρχει μια τέτοια αντιπρόταση ας πούμε? Υπήρξε και αυτή η πρόταση, αν η Ελλάδα παραδεχθεί ότι είναι το ιδιοκτησιακό καθεστώς το συγκεκριμένο. Ότι ανήκουν ιδιοκτησιακά στην Μεγάλη Βρετανία. Η Ελλάδα δεν πρόκειται να δεχθεί ποτέ αυτή τη θέση. Πάντως ο Έλγιν έλεγε, το επανέλαβα και στην αρχή και το ξαναλέω και τώρα, ότι τα πήρα γιατί οι Έλληνες δεν ήταν άξιοι να τα διατηρήσουν, τα πήρα για να τα προφυλάξω και από τους αμαθείς Τούρκους, οι οποίοι έφθυραν αυτά τα δημιουργήματα. Αν αυτό έχει αλήθεια με αυτό που τελικά εκείνος έκανε, μάλλον έχουμε πολύ αντίθετες απόψεις. Μάλιστα. Τώρα, αυτή την περίοδο τι γίνεται? Υπάρχουν βουλευτές, υπάρχουν πολιτικές δυνάμεις στη Βρετανία κατά καιρούς που δέχονται το αίτημα της Ελλάδας για επιστροφή στην Ακρόπολη? Εμείς θα τα βάλουμε στο μουσείο? Στο μουσείο. Ή θα... Όπως είχε πει παλαιότερα. Ή θα μπουν εκεί από που έφυγαν? Όχι. Όπως είχε πει χαρακτηριστικά και ο κύριος Κορέ σε μια από τις παλαιότερες συνεντεύξεις του, ακόμα και τα γλυπτά μας να γυρίσουν, μην περιμένετε να τα δούμε στον Παρθενόν. Αν υπάρξει αυτή η περίπτωση, θα πρέπει να έχουμε τις ίδιες συνθήκες που είχαμε πριν 2.500 χρόνια. Οπότε το κατάλληλο σπίτι είναι το νέο μουσείο της Ακρόπολης. Και δεν υπάρχει καμία αμφιβολία γι' αυτό. Αρχικά. Θυμάστε και εσείς ότι ένα από τα ισχυρά επιχειρήματα ήταν ότι η Αθήνα δεν είχε κάποιο μουσείο αντάξιο
των λειπτών, ώστε να παρέχει την ανάλογη στέγη. Αυτό το επιχείρημα πλέον δεν ευσταθεί, διότι από το 2009 η Αθήνα μας κοσμείται από το νέο Μουσείο της Ακρόπολης, το οποίο έχει κερδίσει πάρα πολλά διεθνή βραβεία αναγνώρισης. Κάθε χρόνο ψηφίζεται στην πρώτη τριάδα, στην πρώτη πεντάδα των πιο σημαντικών μουσείων σε παγκόσμια κλίμακα. Άρα λοιπόν αυτό το επιχείρημα πλέον δεν ευσταθεί. Γιατί παλιά έλεγαν ότι αν τα στείλουμε στην Αθήνα θα καταστραφούν από τον έφνος. Ναι, ακριβώς. Απ' την άλλη μεριά, ας πούμε. Ναι. Απ' την άλλη μεριά θεωρώ ότι όλα αυτά τα χρόνια, τα τελευταία τουλάχιστον 35 χρόνια που υπάρχει το οργανωμένο πρόγραμμα των έργων αλανστήλωσης στην Ακρόπολη, τόσο οι επιστήμονές μας, οι αρχαιολόγοι, αρχιτέκτονες, πολιτικοί, μηχανικοί, αλλά και το μεγάλο επιτελείο των εργατών, των μαρμαροτεχνητών, έχουν αποδείξει ότι πέρα από τη δεξιότητα έχουν και τη μεγάλη αγάπη και το μεγάλο μεράκι για αυτό που δημιουργούν. Άρα λοιπόν οι συνθήκες υπάρχουν, το περιβάλλον είναι το ασφαλέστερο περιβάλλον που μπορεί να υπάρξει για να επιστρέψουν και να εκτεθούν για πάντα στην πατρίδα τους. Πείτε μας πώς αντιδρούν οι τουρίστες όταν εσείς τους λέτε «Να, εδώ ήταν αυτά που έχουν εκλαπεί». Ποιας εθνικότητας αντιδρούν ή παρακολουθούν ουδέτεροι? Να σας πω την αλήθεια, ακόμα και στα βρετανικά groups, βρετανικές ομάδες επισκεπτών, όταν παρουσιάζεις την ιστορία, και η ιστορία είναι γεγονότα. Εσείς τους λέτε με δύο λόγια την ιστορία της κλοπής, ναι, ας πούμε, έτσι. Ακριβώς, ακριβώς. Με έναν τρόπο ο οποίος, καταλαβαίνετε, δεν θα μπορέσει, δεν θα προξενήσει αντιδράσεις, και αυτό είναι κάτι το οποίο δεν το λέω εγώ. Είναι γραμμένα σε πηγές ιστορικές. Άρα λοιπόν και οι ίδιοι μπορούν να κάνουν την έρευνά τους. Ξεκινάμε λοιπόν βάζοντας ένα μικρό σπόρο. Να δούνε την ιστορία από την άλλη πλευρά. Υπήρξε κάποιος Βρετανός που σας αντέκρουσε, που ήταν επιθετικός? Ναι, μια φορά μόνο. Μια φορά. Όχι, με όχι με επιχειρήματα πάντα. Τι είπε, τι είπε? Ελάτε να τα πάρετε αν θέλετε. Λέω ευχαριστούμε για την πρόσκληση, θα το έχουμε υπόψη μας να κάνουμε το ταξίδι να τα πάρουμε. Και μετά η υπόλοιπη ομάδα αντέδρασε, τον έβαλε στη θέση του. Μια καταδρομική ενέργεια Έλληνες κομμάντος να πέσουν με ελικόπτερο να πούνε στο Βρετανικό Μουσείο. Έχετε πάει? Έχω πάει και εγώ στο Βρετανικό Μουσείο. Έχω πάει. Έκθαμβοι μένουν όλοι οι κάτοικοι όλου του κόσμου μπροστά στο μεγαλείο και στην ομορφιά. Εσείς πείτε μου μια εικόνα, ας πούμε, πώς νιώσατε στο Βρετανικό Μουσείο που μπήκατε. Στο Βρετανικό. Την πρώτη μου επίσκεψη έμεινα, δεν μπορώ να χαρακτηρίσω το συνέστημα, ειλικρινά, μάλλον παγωμένη, σαστισμένη σε αυτή τέλος πάντων την αίθουσα. Τότε όμως υπήρχε, ακόμα δεν είχα ξεκινήσει μάλιστα κιόλας να εργάζομαι ως ξεναγός, ούτε καν. Ήμουν πολύ, πολύ νέα. Όμως το συνέστημα ήταν αυτό. Πάγωσα, έμεινα αποσβολωμένη. Βέβαια, η έκθεση όπως ήταν εκείνα τα χρόνια ήταν, θα έλεγα, εντάξει, εντυπωσιακή. Αν όμως βάλουμε το πώς ήταν η Ακρόπολη και μάλλον το παλαιό μουσείο της Ακρόπολης, η πλάστιγκα έγερνε προς το Βρετανικό. Θα μου το επιτρέψετε και δεν θέλω να ξεσηκώσω αντιδράσεις. Πάντοτε λοιπόν και σε εμάς ένα μεγάλο θέμα ήταν ένα καινούριο μουσείο. Το οποίο καινούριο μουσείο θα μπορέσει να ακολουθήσει τις προδιαγραφές του χώρου των οποίων και αντιπροσωπεύει. Υπήρξαν οι δυσκολίες, ξέρετε, πολλά χρόνια και γραφειοκρατικά για να φτάσουμε τέλος πάντων σε αυτό το θαύμα από το 2000 μέχρι 2009, ένα πραγματικό κόσμημα για την πόλη μας και αρχαιολογικά και αρχιτεκτονικά και πολιτιστικά. Οι Βρετανοί στο μουσείο εκεί λένε στην πινακίδα ότι είναι από τον Παρθενώνα, έτσι? Ναι, το αναφέρουν. Τα λένε Ελγίνια. Και αυτό... Έχετε πάει στην Έφεσο? Εγώ πηγαίνω συχνά στην Έφεσο, επειδή είμαι από τη Χίο, πάω Σμύρνη Έφεσο. Και εκεί αποκρύπτουν ότι είναι αρχαιοελληνικά. Γράφουν αρχαϊκά. Ναι. Αρχαϊκά. Έχουμε και από εκεί ιστορίες να πούμε με την παρουσίαση τέλος πάντων των παλαιότερα, βέβαια, όχι τόσο πολύ τώρα, παλαιότερα με τους Τούρκους συναδέλφους. Όμως, και γι' αυτό πάντα επιμένω και κυρίως στις επισκέψεις μας με Έλληνες, είτε είναι παιδιά είτε είναι ενήλικες. Από εμάς ο όρος Ελγίνια δεν θα πρέπει να χρησιμοποιείται. Ο Έλγιν είναι αυτός που τα λίστεψε, που τα κατέστρεψε, που βιοπράγησε τόσο στα γλυπτά, αλλά όσο και στο ίδιο το μνημείο. Εμείς λοιπόν, η επίσημη ορολογία, και θα πρέπει
και αυτοί να μάθουν να χρησιμοποιούν, είναι τα γλυπτά του Παρθενώνα. Τα γλυπτά του Παρθενώνα. Του Παρθενώνα. Ή τα μάρμαρα της Ακρόπολης. Γιατί ναι, αν ναι, θέλουμε να μιλήσουμε για ένα ενιαίο ναι, σύνολο, για την Καριάτιδα, τώρα, για τον Ιωνικό κύμα. Ολοκληρώσαμε με την κλοπή των γλυπτών του Παρθενώνα. Πόσοι επισκέπτονται κάθε χρόνο τουρίστες την Ακρόπολη, έχετε κάποια στοιχεία? Θα μείνω στα τελευταία στοιχεία του 2019, πριν μας επισκεφτεί ναι, ο κορονοϊός. Φτάσαμε τα 33 εκατομμύρια τουριστών στην Ελλάδα, ως αφίξεις. Ναι. Οπότε ένα μεγάλο ποσοστό από αυτό έχει βρεθεί στην Αθήνα και έχει επισκεφτεί την Ακρόπολη. Πρέπει να είναι 1 ή 2 εκατομμύρια, όχι παραπάνω. Είναι, μπορεί να είναι και παραπάνω. Οι περισσότεροι είναι ξένοι ή είναι και Έλληνες που ανεβαίνουν στην Ακρόπολη? Λοιπόν, μοιράζεται, μοιράζεται. Όταν ξεκινάμε αυτό που εμείς λέμε τουριστική σεζόν από τον Μάρτιο, τέλη Μαρτίου, ως επιτοπλίστων έχουμε τους ξένους επισκέπτες, οι οποίοι είναι μέσα στις ομάδες, τις περιηγητικές ομάδες, είναι πάνω στα κρουαζιερόπλια, είναι οι οικογένειες, ζευγάρια, φίλοι που έρχονται και μένουν στην Αθήνα. Υπάρχει λοιπόν ένα εύρος. Ουσιαστικά όμως από τέλη Μαρτίου μέχρι και τέλη Νοεμβρίου έχουμε ξένους επισκέπτες. Το χειμώνα είναι η δραστηριοποίησή μας με Έλληνες επισκέπτες, είτε ενήλικες είτε παιδιά, σχολεία, σχολικές εκδρομές. Και έτσι υπάρχει ένα εύρος όσον αφορά την Ακρόπολη και το Μουσείο της Ακρόπολης. Μπορεί να είναι μόνο ο χώρος, ο αρχαιολογικός χώρος, μπορεί να είναι μόνο το μουσείο, αλλά να γίνεται και συνδυαστικά. Το οποίο για μένα είναι καλύτερο να είναι συνδυαστικά. Να σας πω για τη διάθεση των Ελλήνων να μάθουν για την Ακρόπολη και να ανέβουν. Το 2016 ήμουν διευθυντής σύνταξης στην εφημερίδα Καρφί και παρήγγειλε ένα ρεπορτάζ. Πήγε η ρεπόρτερ και της λέω: θα ρωτήσεις σε αυτούς τους Έλληνες που μένουν γύρω-γύρω από την Ακρόπολη αν έχουν ανέβει στο βράχο. Οι μισοί δεν είχαν πάει στον Παρθενώνα. Είναι αλήθεια. Εγώ θυμάμαι, επειδή είμαι 33 χρόνια ξαναγώ, θυμάμαι στα πρώτα μου χρόνια, ήταν πολύ λίγοι οι Έλληνες επισκέπτες οι οποίοι αποφασίζανε να κάνουν μια οργανωμένη επίσκεψη και με την παρουσία του διπλωματούχου ξεναγού. Πόσο κοστίζει η είσοδος? Η είσοδος τώρα είναι στα 20 ευρώ. Τίποτα για αυτό το μεγαλείο που θα δεις? Τίποτα. Να σας πω και την αλήθεια, όταν ήμασταν στα δύσκολα χρόνια της οικονομικής κρίσης, δεν υπήρχε ξένος επισκέπτης, τότε ήταν 12 ευρώ το εισιτήριο. Ο οποίος να μην πρότεινε την αύξηση της εισόδου στους αρχαιολογικούς χώρους και ειδικά στην Ακρόπολη και ως ίσως βοήθημα για την επίλυση του οικονομικού χρέους. Δεν είναι, το ποσό δεν είναι. Και εξάλλου υπάρχουν και κάποιες, θα έλεγα, θα μου επιτρέψετε, κατηγορίες οι οποίες δεν πληρώνουν το ανάλογο ποσό. Ας πούμε για τους Έλληνες. Πάντοτε υπήρξε στην αρχή, τώρα πια όχι, γιατί νομίζω και ο Έλληνας επισκέπτης έχει εκπαιδευτεί και θέλει να πηγαίνει είτε στα μουσεία μας και στους αρχαιολογικούς χώρους, είτε σε περιοδικές εκθέσεις. Δηλαδή υπάρχει πολύ πιο έντονο το ενδιαφέρον από ότι υπήρχε, όπως σας είπα, ξεκινώντας πριν 32-33 χρόνια. Ας πούμε για παράδειγμα το χειμώνα, η πρώτη Κυριακή του κάθε χειμερινού μήνα, ξεκινώντας από τον Νοέμβριο, είναι δωρεάν για όλους. Άρα λοιπόν ο καθένας μας μπορεί να οργανώσει την επίσκεψή του σε αυτή τη χρονική περίοδο, ώστε αν είναι το θέμα του οικονομικού κόστους να μην μπαίνει ως εμπόδιο ή δικαιολογία. Τα παιδιά και ειδικά τη ευρωπαϊκή κοινότητα, τη μεγάλη ευρωπαϊκή οικογένεια, επισκέπτε μέχρι 25 χρόνων περνάνε δωρεάν. Για παράδειγμα. Σε αυτά τα 33 χρόνια, ναι, πείτε μου κάτι γραφικό, παράξενο, ιδιαίτερο, ιδιόμορφο, τρελό που σα έχει τύχει. Δεν. Είναι πολλά. Είναι πολλά, πολλά. Δηλαδή μια παράξενη ερώτηση, ένα κουφό ερώτημα. Ναι. Ή ένα γεγονός, μια πράξη. Πριν πολλά πολλά χρόνια όμως, πολλά ναι, χρόνια ήμουνα με ένα. Καλά, λες και ήταν χθες, ναι. Όχι, εντάξει, ναι, πολλά ναι, χρόνια στα νιάτα μου τέλος ναι, πάντων της ξεναγικής μου καριέρας. Προχθές, ναι. Ήμουνα με ένα. Ευχαριστώ πολύ. Με ένα γκρουπ Ισπανών, αφού έχουμε τελειώσει. Φανταστείτε ότι η Διονυσίου Αεροπαγίτου ήταν δρόμος. Ναι, το δεν καλά, είχε πεζοδρομική. Τι έσχος ήταν αυτό. Ναι, και με τα τουριστικά τέλος πάντων και τις παλιές ναι, τεχνολογίες. Δηλαδή και το ταξί λίγο ακόμα και θα ανέβαινα στα βροχίλια. Ναι, πάνω, ναι. Και αφού έχουμε τελειώσει την επίσκεψη, τους περιμένω κάτω τέλος πάντων για να φύγουμε και έρχεται ένα ζευγάρι και λέει ο σύζυγος στην σύζυγό του: η Τζέμα για Τουρκάλα μιλάει πολύ καλά τα ισπανικά. Εγώ δεν μιλάω εκείνη την ώρα. Τον σκουντάει η σύζυγος και του λέει: είμαστε στην Αθήνα. Και συνεχίζει: ναι, αλλά η Τζέμα για Τουρκάλα μιλάει πολύ καλά τα ισπανικά. Και κάποια στιγμή, αφού. Εντάξει, του εξηγώ λοιπόν ότι είμαστε στην Αθήνα, δεν είμαστε στην Τουρκία. Και εγώ δεν είμαι Τουρκάλα, όπως σας είπα, είμαι Αθηναία, αλλά μιλάω τα ισπανικά. Και γυρνάει, για να μπορέσει να δικαιολογήσει τέλος πάντων όλο αυτό, γύρισε και μου είπε ότι, αχ,
Συγγνώμη αν σε προσέβαλα, ξέρω τα προβλήματα που έχετε με τους Τούρκους. Εκεί δεν το συνέχισα, δεν απάντησα. Εντάξει, το άφησα να περάσει. Αυτοί θεωρούν το χώρο αυτό, το στρατηγικό χώρο Ελλάδα-Τουρκία, ότι είναι κάτι ενιαίο. Τι να σας πω, εντάξει. Λοιπόν. Αλλά τουλάχιστον τα πράγματα έχουν πολύ αλλάξει. Οι επισκέπτες μας είναι πιο συνειδητοποιημένοι. Τούρκοι έρχονται πολύ. Έρχονται Τούρκοι. Ναι, και Τούρκοι έρχονται πολύ. Ναι, δείχνουν σεβασμό, είναι ευγενικοί, έτσι. Ναι. Εκεί βέβαια το θέμα είναι ότι το θέμα τώρα έχουμε την καταστροφή με την έκρηξη. Οι προγονείς τους είναι αυτοί που επέτρεψαν την κλοπή, έτσι. Ναι. Όμως όταν μπαίνει το θέμα της έκρηξης που είχε γίνει πριν την αποθήκη, ότι δεν φταίγανε εκείνοι, φταίγανε οι ενευτοί που πολιορκήσανε. Στον δεύτερο Ενωτοτουρκικό πόλεμο και ο Παρθενώνας έγινε μεγάλη έκρηξη το 1687, το 17ο αιώνα. Και αυτό άνοιξε και το δρόμο και στις μετέπειτα. Τι χρόνο έχουμε, παρακαλώ, έχουμε 5 λεπτά. 5 λεπτά. Θέλω σε 5 λεπτά, δηλαδή σε 5 τηλεοπτικούς αιώνες, να πείτε τα κύρια σημεία της πορείας της Ακρόπολης. Τι ήταν στους ομηρικούς χρόνους, στους κλασικούς, στους χρόνους του Μεγάλου Αλεξάνδρου, Βυζαντινούς, Φραγκοκρατία και νεότερους. Ξεκινάμε ότι ο βράχος, το ύψωμα, επιλέχθηκε και έγινε Μυκηναϊκή Ακρόπολη την εποχή του Χαλκού, στα Μυκηναϊκά χρόνια, όπως υπήρχε το Βασίλειο των Μυκηνών. Τον ίδιο ρόλο λοιπόν έπαιξε και η Ακρόπολη σε εκείνα τα πρώιμα χρόνια. Όμως από την αρχή των ιστορικών χρόνων, με τις πολιτικές, ιστορικές και κοινωνικές αλλαγές, η Ακρόπολη μεταμορφώνεται και γίνεται στο μεγάλο ιερό της πόλης των Αθηνών, που αφιερώνεται στη θεά Αθηνά. Και έτσι λοιπόν από τα πρώιμα χρόνια έχουμε και την οικοδόμηση ναών. Βέβαια, εμείς έχουμε λείψανα και μπορούμε δηλαδή να δικαιολογήσουμε και αρχαιολογικά την οικοδόμηση ναών από τον 7ο, 6ο αιώνα π.Χ. Και ένας από τους μεγάλους ναούς που υπήρχε προς τιμή της θεάς Αθηνάς ήταν την εποχή του Πισιστράτου, όταν και τα Παναθήναια, τα μεγάλα Παναθήναια, καρθιερώθηκαν ως γιορτή Πανελλήνιας Εμβέλειας. Όμως, οι παλαιότεροι ναοί και τα μνημεία που υπήρχαν στην Ακρόπολη καταστράφηκαν με την επιδρομή και λαιλασία των Περσών. Όταν λοιπόν οι Αθηναίοι επιστρέφουν μετά και τη δεύτερη εκστρατεία στην Αθήνα, μετά τους νικηφόρους αγώνες εναντίον των Περσών, είναι η πόλη που έχει ηγηθεί της εκστρατείας. Και είναι και η πόλη που έχει απληρώσει ουσιαστικά αυτό το τίμημα, γιατί δέχτηκε τη μανία και την εκδικητικότητα των Περσών. Έτσι λοιπόν, ενώ ξεκινάνε ανακατασκευαστικά έργα στην πόλη, στην Ακρόπολη δεν έχει γίνει απολύτως τίποτα. Γιατί είναι και μια απόφαση ώστε οι μελλοντικές γενιές να θυμούνται τη βαβαρότητα των Βανδάλων, των Περσών. Όμως, είναι πραγματικά παράδοξο, διότι οι γιορτές συνεχίζονται, ο κόσμος ανεβαίνει να τιμήσει τη θεά Αθηνά με προσφορές, αλλά μνημεία δεν υπάρχουν. Δηλαδή, έχουν γίνει κάποιες εργασίες απλά και μόνο στους παλαιότερους ναούς. Έτσι λοιπόν, μάλλον η εικόνα τότε θα είναι κάπως απογοητευτική. Και μπαίνει στο πολιτικό προσκήνιο πλέον ο Περικλής, ο οποίος έχει την ιδέα αυτού του μεγάλου, μεγαλεπίβολου οικοδομικού προγράμματος, το οποίο αναφέρεται στο σύνολο στο ιερό της Αθηνάς, όχι μόνο για την οικοδόμηση ενός ναού. Με τη μνημειακή είσοδο, τα προπύλαια που λέμε, έναν μικρό, πολύ κομψό ναό, το ναό της Αθηνάς Απτέρου Νίκης, το σύνθετο ναό του Ερεχθείου και φυσικά και τον Παρθενώνα. Και τα έργα ολοκληρώνονται, ειδικά για τον Παρθενώνα, σε πολύ σύντομο χρονικό διάστημα. Πραγματικά, νομίζω και για τα σημερινά δεδομένα, τα 9 χρόνια οικοδόμηση του Παρθενώνα είναι ένα εκπληκτικό νούμερο. Εγγενιάζεται, ξεκινάνε 447 και εγγενιάζονται το 438, γίνονται τα εγγένεια δηλαδή του Παρθενώνα, αλλά χωρίς το γλυπτό του διάκοσμου. Γιατί χρειαστήκανε επιπλέον χρόνο, και εδώ λοιπόν ερχόμαστε και κουμπώνουμε όλη αυτή τη βαρβαρότητα του Έλγιν, για τον τρόπο που δούλεψαν οι τεχνίτες τον γλυπτό διάκοσμο του Παρθενώνα, στη Ζωφόρο, στις μετόπες και στα αιτώματα. Και το μνημείο λοιπόν από τη στιγμή που οικοδομείται διατηρείται στην ίδια αυτή έτσι, κατάσταση και για περίπου 700 χρόνια. Υπάρχει η μετατροπή σε χριστιανικό ναό, αφιερώνεται στην Παναγία την Αθηνιώτισσα και τότε γίνονται και κάποιες φθορές στο γλυπτό διάκοσμο, καταλαβαίνετε, αλλάζει η φιλοσοφία, αλλάζει η θρησκευτική κατεύθυνση και έτσι λοιπόν... Υπήρχε η χριστιανική τρομοκρατία, κατεστράφηκαν όλοι οι αρχαίοι ναοί, έτσι, εν ονόματι της Αγίας και Ομουσίου και Αδιαιρέτου Τριάδος. Να τα λέμε και αυτά. Εντάξει. Σεβασμό στην πίστη.
Και τότε λοιπόν προκαλούνται και κάποιες, οι πρώτες τέλος πάντων ζημιές, γιατί δεν συνάδουν με τον χαρακτήρα του χριστιανικού μνημείου. Με τη φραγκοκρατία, μετά την τέταρτη σταυροφορία, οι φράγκοι έρχονται, ο ναός μετατρέπεται, ο Παρθενώνας μετατρέπεται σε καθολική εκκλησία και φτάνουν οι Οθωμανοί και γίνεται πλέον τζαμί, το οποίο όπως είπαμε, επειδή δεν πληρεί τις προϋποθέσεις, δεν είναι και λειτουργικό. Δεν είναι μουσουλμανικό τέμενος. Εκεί που υπήρχε το κοδωνοστάσιο της Καθολικής Εκκλησίας αντικαθίσταται από το Μιναρέ για να φτάσουν οι Οθωμανοί να χρησιμοποιήσουν τον Παρθενώνα. Μιας λοιπόν και ήταν σε μια πολύ καλή κατάσταση διατήρηση πέραν των επεμβάσεων που είχαν γίνει, να το θεωρήσουν ως και το ασφαλές σημείο, τον ασφαλή χώρο, συγγνώμη, για την φύλαξη του μπαρούτιου. Και τότε λοιπόν χρησιμοποιείται ως μπαρουταποθήκη, ξεκινά η πολιορκία από τους ενετούς και ένα τυχαίο γεγονός από μία φλόγα που πέρασε τα δοκάρια της στέγης έδωσε στον μπαρούτι τη φλόγα και έτσι η μεγάλη έκρηξη που κατέστρεψε το μεγαλύτερο κομμάτι του Παρθενώνα. Αν δεν ήταν αυτό, ναι, ο Παρθενώνας ακόμα και μετά. Μια τελευταία ερώτηση που, ναι, την έχω πάντα απορία, ναι, όποτε περνάω με το αυτοκίνητό μου, πάντα κοιτάζω τον Παρθενώνα. Γιατί να μην κάνουμε πλήρη αναστήλωση? Δεν ανταγωνιζόμαστε τους αρχαίους τεχνίτες. Με βάση τα σχέδια, τα κλασικά. Λείπει ένα πολύ σημαντικό κομμάτι του υλικού. Και πάντοτε οι εργασίες είναι αναστηλωτικές, επεμβατικές. Μάλιστα. Για τη διατήρηση. Ωραία. Του μνημείου. Τελειώσαμε. Πείτε μία λέξη, μία φράση. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση και ελπίζω κάποια στιγμή να μπορέσουμε να ανεβούμε και να σας ξεναγήσω με μεγάλη χαρά και στον Ιερό Βράχο και στο Μουσείο της Ακρόπολης. Και ας γίνει λοιπόν ευχή η επιστροφή των γλυπτών μας το συντομότερο δυνατό. Ραντεβού σύντομα. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ και εγώ. Κυρίες και κύριοι, ήταν η εκπομπή Προσωπικά Δεδομένα. Ήταν η κυρία Μαρία Τζέμα Οικονομοπούλου, πρόεδρος του Συλλόγου Διπλωματούχων Ξεναγών Ελλάδας. Και ο αγώνας για τα γλυπτά του Παρθενώνα συνεχίζεται. Γεια σας.